Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα της Witchside και σίγουρα τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε κάνει αρκετές δουλειές μαζί, ενδιαφέρουσες δουλειές μαζί. Και σήμερα θα αναφερθώ στην συνεργασία μας αναφορικά με το ClickSense, εστιάζοντας κυρίως στο χώρο του retail. Και θα εστιάσω στο χώρο του retail, γιατί ακριβώς είναι και ένας χώρος ο οποίος έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και είναι και ένας χώρος που η Κύβος εξειδικεύεται ιδιαίτερα. Μόνο στο σημείο αυτό θα σταθώ, στο πτυχίο των μαθηματικών, για να επιβεβαιώσω του κ. Παπαδόπουλου τα λεγόμενα στην αρχή της ομιλίας, όπου το artificial intelligence και γενικότερα η χρήση των αλγορίθμων, είτε για πρόβλεψη, είτε για απεικόνιση κτλ., είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους μαθηματικούς πολλά χρόνια πριν. Αυτό που μας έλειπε τότε ήταν ακριβώς αυτά που ανέφερε, ο όγκος των δεδομένων και σίγουρα και η ισχύ των υπολογιστών, η οποία δεν αρκούσε στο να μας δώσει τα αποτελέσματα εντός του χρονικού περιθωρίου στο οποίο τα θέλαμε. Για την πραγματικότητα, παίρναμε την πρόβλεψη αφού το γεγονός είχε ήδη τελεστεί. Σήμερα όμως ευτυχώς δεν είμαστε εκεί. Πού είμαστε σήμερα? Σήμερα, μιλώντας για το retail, είμαστε στην εποχή που τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και μη σας τρομάξει, αλλά το 52% περίπου τα μισά retail brands τα τελευταία 15 χρόνια έχουν εξαφανιστεί. Μάρκες, brands εμφανίζονται πολύ γρήγορα και εξαφανίζονται επίσης πολύ γρήγορα. Και μάλιστα, αν δείτε εδώ, πίσω το 1955, είχαμε ένα μέσο χρόνο ζωής μίας μάρκας, είτε retail είτε κάτι άλλο, περίπου στα 75 χρόνια. Ενώ το 2015, πρόσφατα, έχει μετρηθεί στα 15 χρόνια. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί η αγορά είναι πάρα πολύ δυναμική, κινείται πάρα πολύ γρήγορα και ακριβώς τα πράγματα αλλάζουν τόσο δραστικά, που αν κάποιος δεν καταφέρει να ενσωματώσει τις αλλαγές αυτές στο business του, τότε πραγματικά γίνεται obsolete. Πραγματικά η αγορά τον αφήνει εκτός. Σήμερα λοιπόν για το retail ζούμε στην εποχή του αυτό που ονομάζουμε unified commerce. Ας το πούμε ενοποιημένο εμπόριο ή τέλος πάντων προτιμώ τον αγγλικό όρο. Όπου είναι η εξέλιξη του απλού καναλιού που είχαμε παλιά, του multi-channel όπως το γνωρίσαμε τη δεκαετία του 90, και αργότερα ως omni-channel μέσα στο 2000, τον 21ο αιώνα. Και πλέον βρισκόμαστε στο unified commerce, όπου η ποιοτική διαφορά, και δεν θα σταθώ πάρα πολύ εδώ, αλλά η ποιοτική διαφορά είναι ότι έχουμε τόσα πολλά touch points, τόσα πολλά σημεία επαφής με τους καταναλωτές μας. Είτε αυτά είναι online, είτε αυτά είναι offline, γιατί παραμένει το φυσικό κατάστημα να είναι κυρίαρχος της πωλήσης σήμερα παγκοσμίως. Είτε είναι social media, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι σημεία επαφής με καταναλωτές από τα οποία παίρνουμε πληροφορίες πάρα πολλές και πλέον στην εποχή του unified commerce η ποιοτική διαφορά είναι ότι όλα αυτά τα σημεία επαφής μιλάνε μεταξύ τους. Μιλάνε μεταξύ τους είτε για να παράξουν κάποιο αποτέλεσμα είτε για να παράξουν κάποιο action. Και ακριβώς αυτό βασίζεται πάνω στα customer data. Πλέον, στο retail, αλλά και γενικότερα και στα υπόλοιπα industries, χωρίς να μην γίνομαι κουραστικός, θα επιμείνω λιγάκι στο retail, τα customer data είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας για οποιαδήποτε στρατηγική την οποία εφαρμόζουμε, δεδομένου ότι γνωρίζοντας τα δεδομένα των πελατών μας, μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, να χαράξουμε σωστή στρατηγική και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα πλάνα. Και όταν λέμε customer data, τι εννοούμε? Πολλοί κόσμος μου λέει ότι customer data είναι τα δημογραφικά. Πού μένω, πώς με λένε, την ηλικία μου, αν έχω παιδιά, δεν έχω παιδιά και ούτω καθεξής. Στην ουσία, ξεχνάμε τα transactional, τις συναλλαγές και ξεχνάμε και τα behavioral. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να αναφερθώ στη συνολική οντότητα, σε αυτό που ονομάζουμε unified customer profile για έναν πελάτη. Ο πελάτης είναι σίγουρα τα δημογραφικά του. Είναι σίγουρα οι συναλλαγές του, τι ψωνίζει, κάθε πότε ψωνίζει, από ποιο μαγαζί, τι προτιμάει και ούτω καθεξής, αλλά σίγουρα και η συμπεριφορά του. Τι ψάχνει, με ποιον τρόπο το ψάχνει, σε ποια σημεία επαφής έρχεται σε επαφή με τη μάρκα μας. Όλα αυτά και τα τρία μαζί συνιστούν τα customer data για τα οποία θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα και κάπως έτσι όλα αυτά απεικονίζονται τελικά και δημιουργούν το Unified Customer Profile της φίλης μας της Sarah Smith εδώ, όπου μπορούμε να δούμε πάρα πολλά στοιχεία, όχι με πολλή λεπτομέρεια στη διαφάνεια η αλήθεια είναι, αλλά από το πώς τη λένε, πόσο χρόνο είναι και πού μένει, μέχρι τα βασικά KPIs, μέχρι
το Customer Satisfaction Index μέχρι τα προτινόμενα προϊόντα για το προφίλ της Sara. Αυτό είναι ένα μικρό γρήγορο snapshot από την πλατφόρμα Kivos Cloud, πάνω στην οποία βασίζεται όλο το offering της Kivos για τη δημιουργία των Unified Customer Profiles στο retail και το οποίο αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ClickSense ως το visualization εργαλείο μέσα από το οποίο απεικονίζουμε τα δεδομένα αυτά, ερμηνεύουμε τα δεδομένα αυτά και χαράσουμε marketing στρατηγικές, marketing καμπάνιες και ούτω καθεξής. Θα αναφερθώ λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο case study. Δεν θα αναφέρω τον πελάτη γιατί δεν έχω αυτή την νομιμοποίηση, αλλά είναι ένας πελάτης ελληνικής, στην ελληνική αγορά, αφορά τον κλάδο των cosmetics και είναι ένας πελάτης ο οποίος δουλεύει μαζί μας αρκετά χρόνια, νομίζω 3 ή 4 χρόνια. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι έχουμε κάνει εδώ. Στην ουσία έχουμε στήσει ένα loyalty πρόγραμμα και θα κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για να πω το εξής. Στο retail είχαμε και έχουμε μονίμως ένα σημαντικό challenge σε σχέση με πολλά άλλα industries. Ποια είναι αυτό? Όλοι σας ψωνίζετε καθημερινά σε πάρα πολλά μαγαζιά. Συνήθως μπαίνουμε σε ένα μαγαζί, διαλέγουμε κάποιο προϊόν, ψωνίζουμε, πληρώνουμε, παίρνουμε μία απόδειξη ως ανώνυμος πελάτης λιανικής και αποχωρούμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, των transactions τα οποία γίνονται στο retail σήμερα είναι ανώνυμες συναλλαγές πελατών λιανικής. Ένα από τα εργαλεία, και δεν λέω ότι είναι το μοναδικό, υπάρχουν και άλλα, αλλά ένα από τα βασικά εργαλεία για να κάνουμε, να μετατρέψουμε έναν ανώνυμο πελάτη λιανικής σε επώνυμο πελάτη λιανικής, είναι να του δώσουμε κάποιο κίνητρο. Είναι να τον βάλουμε να γραφτεί σε ένα loyalty πρόγραμμα, σε ένα σχήμα επιβράβευσης, μέσα από το οποίο θα μπορεί ο ίδιος να πάρει κάποια ωφέλη, κάποια benefits, αλλά ταυτόχρονα εμείς από την άλλη πλευρά να συλλέγουμε τα δημογραφικά του στοιχεία, τα transactional στοιχεία, κάθε φορά που πληρώνει, κάθε φορά που αγοράζει κάτι, και ταυτόχρονα και τα behavioral στοιχεία. Και μάλιστα αυτό να μπορούμε να το κάνουμε και στο φυσικό κατάστημα, στον offline κόσμο, αλλά και στο online κόσμο, δηλαδή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτσι λοιπόν και εδώ στο συγκεκριμένο case study έχουμε στήσει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης το οποίο παρακινεί τους καταναλωτές να γραφτούν, να μας δώσουν την πληροφορία την οποία ζητάμε και πάμε να δούμε λιγάκι σε συγκεκριμένα snapshots τι είδους πληροφορία είναι αυτή, πέρα από τα πολύ βασικά, δηλαδή πόσα μέλη έχω, πόσες email διευθύνσεις έχω ή πόσα κινητά τηλέφωνα έχω. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε breakdown και να μπορούμε να δούμε members, μέλη ή πελάτες ανά κατηγορία, ανά φύλο, ανά activity, analytics τα οποία τρέχουμε και βαθμολογούν τους πελάτες. Ένα από τα πιο γνωστά analytics στον κλάδο του retail είναι η ανάλυση RFM. Απλά να το πω, το RFM σημαίνει Recency Frequency Monetary. Βαθμολογούμε τους πελάτες για το πόσο πρόσφατα έχουν ψωνίσει, πόσο συχνά ψωνίζουν και τι χρήματα δαπανούν μαζί μας. Στη συνέχεια βλέπουμε ανάλυση πωλήσεων, παραδείγματος χάρη, πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις μας σε σχέση με πέρσι, οι εγγραφές σε σχέση με πέρσι, αλλά και αναλυτικά στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάνει κάποια τροποποίηση στα dashboards για να μην φαίνονται actual στοιχεία του πελάτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση ανάλυση με βάση transactions, πωλήσεις, ανακατάστημα, αναπροϊοντική κατηγορία. Μιας και μιλάμε για σχήμα επιβράβευσης, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να υπολογίσουμε ζωντανά και να βλέπουμε τι ποσοστό ανταπόδοσης, μάλλον τι κόστος ανταπόδοσης έχουμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Ένα από τα βασικά KPIs είναι το reward rate και είναι μια fundamental απόφαση την οποία την παίρνουμε στην αρχή της σχεδίασης ενός τέτοιου προγράμματος. Αποφασίζουμε και λέμε, με βάση το industry στο οποίο βρισκόμαστε, ότι εμείς, για παράδειγμα, αντέχουμε να δώσουμε ως επιβράβευση το 2% του συνολικού μας τζίρου ή το 1% του συνολικού μας τζίρου. Αυτό έρχεται και στην ουσία τοποθετείται ως threshold στους δείκτες αυτούς και μονίμως, ζωντανά, καθημερινά, μπορούμε να παρακολουθούμε μέσα από το ClickSense σε ποιο ποσοστό βρισκόμαστε σήμερα, αν έχουμε ξεπεράσει το κόστος μας ή αν πλησιάζουμε στο maximum κόστος το οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε ή αν έχουμε περιθώριο, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε accelerate, να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας. Θα έχετε ακούσει, θα έχετε δει κάποιες φορές διπλούς πόντους αυτή τη βδομάδα στο τάδε προϊόν, τριπλούς πόντους στο τάδε κατάστημα που ανοίξαμε στην Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής.
Συνεχίζω με επιπλέον δείκτες και dashboards. Εδώ βλέπουμε ένα dashboard που έρχεται από την διαχείριση των marketing campaigns. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή τη διαδικασία να καταλάβουμε γιατί την κάνουμε. Δίνουμε, όπως είπαμε, ένα αντάλλαγμα στους πελάτες μας. Οι πελάτες μας σε αντάλλαγμα μας δίνουν τις πληροφορίες τους, όλα τα customer data. Και ο λόγος για τον οποίο παίρνουμε τα customer data είναι γιατί θέλουμε να τα αναλύσουμε με segmentations τα οποία τρέχουν μέσα από τα analytics, να δούμε συγκεκριμένες ομάδες πελατών, να φτιάξουμε συγκεκριμένα πλέον μηνύματα και προσφορές ανάλογα το segment στο οποίο αναφερόμαστε και μέσα από εκεί να τρέξουμε καμπάνιες με διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Μπορεί να στείλουμε email, μπορεί να στείλουμε SMS, μπορεί να στείλουμε Viber, μπορεί να στείλουμε ακόμα και χαρτί, φάκελο στο σπίτι, προκειμένου να κινητοποιήσουμε συγκεκριμένες ομάδες πελατών. Αλλά την ώρα που το κάνουμε αυτό, προφανώς το κάνουμε για να αυξήσουμε το τζίρο μας σε αυτούς τους πελάτες και σε αυτές τις ομάδες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να το μετρήσουμε κιόλας. Οπότε, για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ανά καμπάνια η οποία έχει τρέξει, την ημερομηνία που έχει τρέξει, πόσους παραλήπτες αφορά, πόσοι από αυτούς έχουν έρθει και έχουν ψωνίσει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν response rates. Και ενώ όλα τα υπόλοιπα τα έχω λιγάκι καλύψει, στο response rate το έχω αφήσει επίτηδες για να δείτε ότι όταν εφαρμόζουμε στοχευμένη, προσωποποιημένη επικοινωνία, όταν ο καταναλωτής λαμβάνει μήνυμα το οποίο είναι σχετικό με το προφίλ του, ο μέσος όρος της ανταπόκρισης είναι πάρα πολύ υψηλός. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι κατά μέσον όρο διεθνώς ξέρουμε το response rate κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,5%. Εδώ βλέπετε σε πραγματικό παράδειγμα για συγκεκριμένες καμπάνιες οι οποίες έχουν τρέξει μέσα στο 19, είναι πραγματικά τα νούμερα, 14%, 15%, 17%, 12% και ούτω καθεξής. Πραγματικά response rates από κλάδο cosmetics στην ελληνική αγορά, όπου το νούμερο είναι 4 και 5 φορές πάνω από τον διεθνή μέσο όρο. Τώρα, πέρα από αυτό, στην ουσία μας ενδιαφέρει επίσης να μπορούμε να απαντήσουμε και το fundamental ερώτημα που επίσης υπάρχει στο retail και το ακούμε πάρα πολλές φορές. Και ποιο είναι αυτό? Ναι, ήρθαν και ψώνισαν τόσοι άνθρωποι τις επόμενες 4 μέρες από την ώρα που στείλαμε το email ή το SMS. Και πού ξέρω εγώ αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ερχόντουσαν ούτως ή άλλως να ψωνίσουν. Είχαν προγραμματισμένες αγορές τις επόμενες ημέρες στα καταστήματά μου, περάσαν απ' έξω, μπήκανε μέσα και ψωνίσανε. Ένας πολύ απλός και βασικός όμως τρόπος για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα είναι η λογική του control group. Τι σημαίνει control group? Σημαίνει ότι το σύστημα μέσα από τα analytics, όταν έχω ένα segment, μια καμπάνια, ας υποθέσουμε 10.000 ανθρώπων, αφαιρεί με τυχαίο τρόπο το 10%. Αφαιρεί τους 1.000. Στέλνει την καμπάνια στους 9.000 από τους 10 και αφήνει τους 1.000 εκτός, οι οποίοι δεν θα πάρουν το μήνυμα. Και τι κάνουμε στη συνέχεια? Κάνουμε μία παράλληλη σύγκριση εδώ, στο control group, τις ίδιες ημέρες, με το ίδιο μήνυμα, στα ίδια καταστήματα, ποια ήταν η ανταπόκριση των 1.000, του control group δηλαδή, versus, σε σχέση, με τους 9.000. Και τότε είναι απόλυτα σαφές και γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι αν έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλύτερα οι 9.000 από τους 1.000, με αναγωγή στη μονάδα βεβαίως, η καμπάνια ήταν αυτή που έφερε το αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις καμπάνιες. Επιπλέον κάνουμε προεδρικές αναλύσεις. Μπορούμε και βλέπουμε τακτικά αναλύσεις ανά προεδρική κατηγορία. Ποια προϊόντα συμπεριφέρονται καλύτερα, σε ποιες κατηγορίες και ούτω καθεξής. Ή ακόμα και καταστήματα όπου μπορούμε να εμβαθύνουμε με το functionality που μας δείξαν οι προηγούμενοι ομιλητές μέσα από το ClickSense. Να επιλέξω συγκεκριμένα καταστήματα, να κάνω τις αναλύσεις μου, να δω το κατάστημα στη Λάρισα σε σχέση με το κατάστημα, δεν ξέρω, στην Θεσσαλονίκη, τι διαφορές έχει στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και ούτω καθεξής. Κλείνω. Είπα για μένα, να πω και για την εταιρεία λίγο. Η Kivos είναι ένα Customer Loyalty Management Agency, το οποίο όντως έχει βραβευτεί για την παρουσία του στην ελληνική αγορά, αλλά και διεθνώς, συμμετέχοντας πλέον στο ετήσιο report της Forrester, στο report το οποίο παρακολουθεί τις 25 καλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σαν τις δικές μας.
Ενδεικτικά σας λέω ότι ασχολούμαστε με πάρα πολλούς κλάδους, δεν είναι μόνο cosmetics προφανώς, είναι από ρούχο σίγουρα, από έπιπλο, από σούπερ μάρκετ και cosmetics και ούτω καθεξής. Και κάπου εδώ τελειώνω για να φτάσουμε στο coffee break, φαντάζομαι. Ένα μικρό σχόλιο τελευταίο και κλείνω, που έχει να κάνει με το γιατί ClickSense. Ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν αναφερθεί αρκετά σε αυτό. Εγώ θα πω ότι το ClickSense είναι μία από τις επιλογές μας, γιατί μας έχει δώσει περισσότερα απογεύματα και Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουμε να εξυπηρετήσουμε τους 35 περισσότερους από 35 πελάτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, μεγάλα brands, με περίπου 5,5 εκατομμύρια καταναλωτές εγγεγραμμένους στα συστήματά μας, ο τρόπος με τον οποίο αναλύουμε αυτά τα δεδομένα, παίρνουμε αποφάσεις και κάνουμε προτάσεις στους πελάτες μας, έχει γίνει τόσο εύκολα διαχειρίσιμος, όπου πραγματικά τα απογεύματά μας και τα Σαββατοκύριακά μας είναι αρκετά πιο ελεύθερα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση.